Κάνατε αναφορά για το πράσινο και ήθελα λίγο να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για τις κοπές των δέντρων που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μιλήσατε για τις βάσταχτα τέλη. Ποια είναι η θέση σας, τι σχεδιάζετε να κάνετε εσείς? Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα να πληρώνουμε γύρω στις 300 θέσεις για ποδήλατα στο Μέγα Μουσική Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως ακούσαμε και την διοίκηση Δέρμα να λέει ότι μιλάμε για ένα ποδηλατικό δίκτυο, γιατί έχω ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το σταθμό. Ποια είναι η θέση για τους ποδηλατόδρομους και γενικότερα τη βιώσιμη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη? Να ξεκινήσω από το τελευταίο δηλαδή τώρα. Σίγουρα αυτό που παρατηρούμε και από την προηγούμενη δίτηση και από την τωρινή σε σχέση με τους ποδηλατόδρομους είναι μια αποσπασματικότητα. Κάποιοι ποδηλατόδρομοι να φτιάχνονται δηλαδή αποσπασματικά σε δρόμους χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ουσία και το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σχέδιο για όλη την πόλη και για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα, συνδυάζεται με το συνολικότερο συγκοινωνιακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Όσο καθυστερεί, για να πούμε σύντομα τώρα, όσο καθυστερεί η κατασκευή του μετρό τόσα χρόνια και δεν ικανοποιούνται και οι ανάγκες μετακίνησης των πολιτών από ένα τέτοιο μέσο σταθερής τροχιάς, όσο είναι αυτή η τραγική κατάσταση των ΟΑΣΤ με τα ελάχιστα λεωφορεία, αντίστοιχα θα δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο και ζήτημα που έχουμε ζήσει χρόνια και ζούμε στην πόλη μας. Και με αυτή την έννοια θα δυσκολεύει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ποδηλατόδρομους σε μια πόλη η οποία εξ αρχής έχει σχεδιαστεί, δεν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο στόχο, που με αυτή την έννοια δυσκολεύει. Αν δεν προχωρήσουν και αυτά τα μεγάλα έργα άμεσα και δεν υπάρξουν και δεν θα μπορέσει να υπάρξει, θα είναι αποσπασματικά τα μέτρα που παίρνουν όπως αυτό. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρατε έχει γίνει και viral, νομίζω. Σίγουρα δεν μπορεί να ικανοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων αν δεν έχουν λυθεί και άλλα ζητήματα ταυτόχρονα, όπως το ελεύθερο πάρκινγκ, γιατί τώρα τον αφήνει ένας πολίτης, ένας εργαζόμενος, ένας νέος το αυτοκίνητό του και να πληρώνει πάρκινγκ 10 ευρώ και 15 ευρώ τη μέρα και να παίρνει το ποδήλατο να κατεβαίνει στο κέντρο, δεν νομίζουμε ότι είναι κάτι βιώσιμο για τους εργαζόμενους και τους νέους της πόλης μας. Άρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να παίρνει υπόψη του όλα αυτά και να διεκδικεί και την ολοκλήρωση των άλλων μεγάλων έργων. Εμείς έχουμε όλο αυτό το διάστημα και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι έχουν καταθέσει προτάσεις για δραστική μείωση των δημοτικών τελών και όσον αφορά κατοικίες και όσον αφορά επαγγελματική στέγη και για κατάργηση σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με εισοδήματα, με την κατάσταση που βιώνουν εργαζόμενοι και επαγγελματίες φυσικά της πόλης μας. Το επόμενο διάστημα με αυτές τις θέσεις μας που θα έχουμε χρόνο και μέχρι τις εκλογές να τις θέσουμε και πιο αναλυτικά και με ειδικές εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, φυλάδια κλπ. Θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα με ένα στόχο, όσο πιο άμεσα γίνεται, αναλόγως και με τη δυνατότητα που θα έχουμε. Αν φυσικά είμαστε σε θέση δημοτικής αρχής ή αναλόγως σε θέση αντιπολίτευσης που θα διεκδικούμε, να μειωθούν και άλλο δραστικά τα δημοτικά τέλη, ώστε να καταργηθούν σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά το σημαντικότερο και το ουσιαστικότερο, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπάρχουν η θέση μας που δεν υποστηρίζει καμία άλλη παράταξη, κανένα άλλο κόμμα τέλος πάντων, στέχεια, ότι πρέπει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες και να είναι αναλογικά να βρει από εκεί έσοδα ο Δήμος. Και όσον αφορά για το πράσινο, συγγνώμη, για θυμίστε μου. Για τις ναι, για τις κοπές στο δέντρο. Εντάξει, βγάλαμε και νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετήθηκε νομίζω και ο Σωτήρης, μας προβληματίζει. Καλά, φυσικά τοποθετηθήκαμε, καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την απαράδεκτη καταστολή που δέχτηκαν πολίτες και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Στρεμόπουλος, από την αστυνομία και τις συλλήψεις που γίνανε τέλος πάντων και τις προσαγωγές και απαιτήσαμε να αποσυρθούν οι όποιες κατηγορίες τέλος πάντων έχουν απαγγελθεί. Και από την άλλη μας προβληματίζει το γεγονός ότι προχωράν τώρα σε μαζικές κοπές δέντρων
με πληροφορίες που υπάρχουν και από κατοίκους και από επιστημονικούς φορείς και από επιστήμονες, ότι δεν γίνεται, αυτό που μας προβληματίζει στο βασικό, δεν γίνεται ενδελεχής έλεγχος δέντρο το δέντρο σε κάθε περιοχή που γίνεται μια τέτοια δραστηριότητα. Δεν γίνεται ενδελεχής έλεγχος δέντρο το δέντρο σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκεται. Αν πραγματικά δηλαδή υπάρχει ανάγκη να κοπεί λόγω αρρώστιας ή επικινδυνότητας και γίνεται, φαίνεται να γίνεται μια μαζική κοπή δέντρων από περιοχή σε περιοχή που ίσως δεν είναι και τόσο αναγκαία. Και επίσης μας προβληματίζει το γεγονός ότι εντάξει, αν θα τηρηθούν και αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν και από τη Δημοτική Αρχή και αν και που τους υποχρεώνει να αντικαταστήσουν κάθε δέντρο με άλλο δέντρο. Και δεν βλέπουμε προς το παρόν να γίνεται κάποια άμεση τέτοια, γιατί τέλος πάντων θα έπρεπε να υπάρχει ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο πάλι, άμεσα να αντικαθίστανται αυτά τα δέντρα σε κάθε περιοχή που κόβονται με ανάλογα, θέλω να πούμε, σε άποψη μεγέθους που μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχα σε σχέση με την κατάσταση του μικροκλίματος της πόλης, σε σχέση με την, για την, τις, και με βάση το ότι η πόλη μας είναι αυτό που είπαμε στις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με την έλλειψη παρασύρου.